Το βίντεο που ακολουθεί είναι φτιαγμένο από ερασιτέχνες. Έγινε η εγγραφή συγχρόνως με την ομιλία και σε πολλές περιπτώσεις και την εκτέλεση, οπότε μπορεί να έχει μικρά ερασιτεχνικά σφάλματα στη λήψη, κινουμενή εικόνα για παράδειγμα, ή ακόμη και λεκτικά λάθη τα οποία θα διορθωθούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Το βίντεο αυτό, όπως και άλλα της σειράς, είναι εκπαιδευτικά βίντεο, άρα περιέχουν εκτέλεση απλών μεθόδων, ώστε ο νέο μοιημένος στη μικροβιολογία και στα λοιμώδη νοσήματα να αρχίσει να σκέπτεται με ποιον τρόπο μπορεί να φτάσει σε μία αξιόπιστη αιτιολογική διάγνωση, αποφεύγοντας τα ενδιάμεσα σφάλματα, όπως είναι οι επιμολύνσεις κατά τη διαδικασία εκτέλεσης εργαστηριακών μεθόδων. Ζητούμε συγγνώμη για όποια σφάλματα λήψης του βίντεο, όπως και για τα ελάχιστα λεκτικά μπερδέματα, για τα κάποια λεκτικά μπερδέματα και κάποιες ίσως εσφαλμένες εκφράσεις ως προς την εκτέλεση της μεθόδου λόγω συγχρονίας εκτέλεσης, λήψης και περιγραφής των όσων εκτελούνται. Κάνουμε την ερμηνεία του προηγούμενου, της δουλειάς που κάνουμε στο τελευταίο μάθημα του προηγούμενου εξαμήνου. Είχατε πάρει κάποια υποστρώματα για να μάθετε ουσιαστικά να κάνετε νήξη και διανομή συγκεκριμένα υποστρώματα. Είχατε καλλιεργήσει μόνοι σας το δείγμα, είχατε φτάσει να δείτε τις αποικίες και είχατε επιλέξει αποικίες ο καθένας όποια θέλετε για να κάνετε τους ισοφθαλμισμούς για να δούμε κιόλας αν μπορούμε να ερμηνεύσουμε και κάτι. Επομένως, σήμερα θα ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς που είχαμε κάνει τότε. Εγώ έχω επιλέξει μπροστά εδώ τα αποτελέσματα και από τις προηγούμενες ομάδες για να σας δείξω τις διαφορετικές αντιδράσεις και τα διαφορετικά χρώματα που βλέπουμε και τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Είχατε ουσιαστικά την προηγούμενη φορά ένα υπόστρωμα που ήταν και κλειμένο και ένα υπόστρωμα που ήταν κάθετο, δεν είχε κλείσει καθόλου, εντάξει. Το κάθετο υπόστρωμα το ενοφθαλμίσαμε με νήξη, δηλαδή βάλαμε τους μικροοργανισμούς μέσα στη μάζα του υποστρώματος. Τα υποστρώματα αυτά που ήταν κάθετα ήταν δύο ειδών. Το ένα ήταν υπόστρωμα που ανοιχνεύει την ύπαρξη των μαστιγίων, είναι υπόστρωμα κινητικότητας, και το άλλο ήταν υπόστρωμα που ανοιχνεύει τη ζύμωση συγκεκριμένη σύνθεση υποστρώματος σε ζάχαρα, είτε με την παρουσία του οξυγόνου είτε με την έλλειψη του οξυγόνου. Θα ξεκινήσω με αυτό το υπόστρωμα που ανέφερε τώρα ΔΑΜ, για να δούμε στα κάθετα τι είχαμε. Αυτό είναι το υπόστρωμα που είχατε, εντάξει. Ήταν ένα υπόστρωμα που έχει αυτό το πολύ βαθύ πράσινο χρώμα. Το θυμόσαστε αυτό? Αυτό είναι η μοίρευση του υπόστρωμα, είναι σχετικά μαλακό υπόστρωμα, δηλαδή έχει λίγη περιεκτικότητα σε άγαρ. Συνήθως βάζουμε το άγαρ 2%, αυτό έχει 1% άγαρ. Άρα λοιπόν έγινε νήξη σε αυτό, έγινε νήξη σε αυτό, έγινε και νήξη σε αυτό. Βλέπετε όμως τρεις διαφορετικές αντιδράσεις, έτσι. Αυτό είναι σαν να μην το είχατε καθόλου, να μην είχε γίνει καθόλου ένα οφθαλμισμός. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό που δεν άλλαξε καθόλου το χρώμα? Το χρώμα αλλάζει γιατί υπάρχει ένας δείχτης που επηρεάζεται βάσει των προϊόντων του μεταβολισμού του παθογόνου. Αυτό εδώ, επομένως, ο μικροοργανισμός που μπήκε εδώ πέρα δεν μπορούσε να ζυμώσει τα ζάχαρα, άρα λοιπόν δεν αναπτύχθηκε και δεν άλλαξε τίποτα σε αυτό το υπόστρωμα. Ο μικροοργανισμός που μπήκε στο ίδιο το υπόστρωμα, διαφορετικός μικροοργανισμός, μπορούσε να ζυμώσει τις περισσότερες ουσίες και τα περισσότερα ζάχαρα που είχε μέσα από το υπόστρωμα, άρα παγίδα και προϊόντα που επέδρασαν στο δίχτυ του υποστρώματος που είχε χρώμα πράσινο και άρχισαν να το γυρίζουν σε χρώμα κίτρινο. Άρα λοιπόν αυτή η αλλαγή του χρώματος μου λέει ότι ο μικροοργανισμός αυτός είναι ικανός να ζυμώνει τα ζάχαρα αυτού του υποστρώματος. Και μάλιστα τα ζυμώνει τα ζάχαρα υπό την παρουσία οξυγόνου. Βλέπετε ότι δεν έχουμε βάλει τίποτα από πάνω. Αν είχαμε βάλει παραφινέλαιο, θα είχαμε φτιάξει τριμμυντά αναερόβιες συνθήκες. Άρα λοιπόν, εάν είχα αυτό το χρώμα, θα έλεγα ότι ο μικροοργανισμός μπορεί και επιδρά στο υπόστρωμα και χωρίς την παρουσία του οξυγόνου. Άρα λοιπόν, θα είχα ένα βακτηρίδιο που ήταν προαιρετικό αναερόβιο. Ένα βακτηρίδιο που πολλαπλασιάζεται με την παρουσία οξυγόνου, αλλά και χωρίς την παρουσία οξυγόνου. Εντάξει.
Εάν με το κεδρέλαιο δεν μου άλλαζε το χρώμα του οικοστρώματος και έμενε πράσινο, τότε ο μικροοργανισμός δεν μπορεί να επιδράσει το υπόστρωμα με την έλλειψη οξυγόνου και γι' αυτό το δίνει φύγει έτσι. Αν όμως ο μικροοργανισμός ο ίδιος μου άλλαζε το υπόστρωμα, τότε επιδρά υπό την παρουσία του οξυγόνου. Στις τρεις αυτές αποχρώσεις, το πιο χαρακτηριστικό είναι το κίτρινο. Ουσιαστικά στην πλήρη ζύμωση των ζαχάρων και την επίδραση στο υπόστρωμα των προϊόντων του πολυπλασιασμού του παθογόνου, θα έχω αυτό το χρώμα. Αυτό το χρώμα είναι ενδιάμεσο, το βλέπετε έτσι. Άρα λοιπόν αυτό εδώ το χρωματικό αποτέλεσμα μου λέει ότι αυτό εδώ είναι ύποπτο, δεν είναι θετικό σαν και αυτό εδώ, εντάξει. Άρα αυτό εδώ πρέπει να το αφήσω στον εικοστικό κλίβανο για κάποιες ώρες ακόμα για να δω εάν μπορεί να επιδράσει μετά από ανάπτυξη κάποιων περισσότερων ωρών. Γιατί κάποια παθογόνα είναι βραδείας ανάπτυξης, άρα δεν αναπτύσσονται σε 24-48 ώρες, χρειάζονται 3 μέρες, 4 μέρες, ακόμη και 15 μέρες σε κάποια υποστρώματα, όχι μόνο σε αυτό και σε άλλα υποστρώματα. Άρα λοιπόν οι χρωματισμοί μου δίνουν την επίδραση και συγχρόνως μου δίνουν και το χρόνο επόσης που χρειάζονται τα υποστρώματά μου. Άρα λοιπόν είναι μια ιδιότητα που ανοιχνεύω, δεν μου φαίνεται το παράγωγο, δεν μου φαίνονται τα προϊόντα, αλλά μόνο η επίδραση των προϊόντων σε αυτά εδώ τα υποστρώματα. Άρα είναι από ιδιότητες. Πάμε στο άλλο το κάθετο, που ήταν χρώματος κίτρινου, όπου το ενοφθαλμίσατε με νύξη και αυτό. Και έχω εδώ τέσσερα διαφορετικά αποτελέσματα από τέσσερις διαφορετικούς μικροοργανισμούς. Εντάξει. Και αυτό εδώ είναι ήρευστο. Θα σας το δείξω σε ένα από αυτά, όπως και το προηγούμενο. Βλέπετε, είναι ήρευστο. Εντάξει, δηλαδή αρκετά μαλακό. Αυτό το υπόστρωμα έχει ουσιαστικά θρεπτικά συστατικά που βοηθούν την ανάπτυξη όλων των παθογόνων, είναι όμως με μειωμένη ποσότητα άγα, ώστε να μπορεί ο μικροοργανισμός να διεισδύσει μέσα σε αυτό, αν μπορέσει να διεισδύσει. Πότε μπορεί ο μικροοργανισμός να διεισδύσει? Όταν παράγει μαστίγια, όταν έχει μαστίγια. Όταν λοιπόν ο μικροοργανισμός έχει μαστίγια, μπορεί να διεισδύσει μέσα στο υπόστρωμα και επειδή το υπόστρωμα αυτό έχει ένα χημικό δείκτη, όταν τον παίρνει το παθογόνο για να πολλαπλασιαστεί, τον μεταβολίζει και προσδίδει αυτός ο δείκτης στην αποικία του παθογόνου κόκκινο χρώμα. Βλέποντας λοιπόν το κόκκινο χρώμα εκεί που μπήκε το παθογόνο, μπορώ να δω αν έχει ή αν δεν έχει μαστίγια. Ας εξετάσουμε λοιπόν την πρώτη περίπτωση, όπου δεν είναι πάρα πολύ κόκκινο το χρώμα. Ας δούμε αυτή εδώ την περίπτωση. Θα έρθω γύρω-γύρω για να σας το δείξω, αλλά μπορεί να έχετε και εσείς μπροστά σας τα δικά σας υποστρώματα και να δείτε. Εδώ έγινε η νύξη και θα δούμε το βακτηρίδιο ότι αναπτύχθηκε στο σημείο που το βάλαμε. Θα δούμε τις κόκκινες αποικίες του. Σε αυτή όμως την περίπτωση, και εδώ έγινε η νύξη, αναπτύχθηκε στο σημείο αυτό, αλλά άρχισε να διαχέεται μέσα στο υπόστρωμα. Που σημαίνει ότι αυτό το βακτηρίδιο είχε και κάποια μικροβιακά κύτταρα που μπορούσαν να εκδηλώσουν την εμφάνιση του μαστιγίου. Άρα λοιπόν μπορούσαν να διεισδύσουν, μπορούσαν μέσα σε εισαγωγικά να κολυμπήσουν μέσα στο υπόστρωμα. Και αυτό εδώ δείχνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ένα παθογόνο το οποίο έχει μακροβιακά κύτταρα με μαστίγυρο. Άρα λοιπόν περνάνε μέσα στο υπόστρωμα. Επομένως έχουμε καθόλου και τίποτε. Εδώ αναπτύσσεται στην επιφάνεια καλύτερα, δεν διεισδύει μέσα στο υπόστρωμα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε μαστίγια. Και εδώ έχουμε βακτηριακά κύτταρα που έχουν και μαστίγιο. Επομένως με αυτό το υπόστρωμα ουσιαστικά ανοιχνεύουμε τι? Ανοιχνεύουμε χαρακτηριστικό δομής. Ανοιχνεύουμε την ύπαρξη μη μαστιγίων και δεν ανοιχνεύουμε το προϊόν. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί αυτό το υπόστρωμα. Παρόλα τα αυτά, σήμερα παρατήρησα ότι ένας από τους συμφοιτητές στις προηγούμενες ομάδες είχε αυτό εδώ το ίδιο το υπόστρωμα που είχε γίνει όλο κόκκινο. Εντάξει. Οι μικροοργανισμοί όμως φαίνεται καθαρά ότι έχουν αναπτυχθεί μόνο στο σημείο που τους έβαλε. Και δεν έχουν αναπτυχθεί πουθενά αλλού, γιατί το υπόστρωμα φαίνεται καθαρά ότι είναι διάφανο. Δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά μικροοργανισμός που να το αλλάζει και να το κάνει αδιάφανο. Εντάξει. Δηλαδή δεν έχει ο μικροοργανισμός κολυμπήσει συσσαγωγικά μέσα στο υπόστρωμα. Γιατί όμως είναι το ερώτημα ότι άλλαξε και έγινε κόκκινο? Προφανώς αυτό το στέλεχος του παθογόνου
παρήγαγε είτε ουσία ρευστή είτε αέριο που μπορούσε να διεισδύσει μέσα στο υπόστρωμα, να ενωθεί με το δίχτυ που είναι άχρωμος όταν δεν τον μεταβολήσουν τα βακτηρίδια και να του αλλάξει το δίχτυ το χρώμα. Άρα λοιπόν εδώ ανοιχνεύτηκε μια παραγωγή προϊόντος. Δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το προϊόν που παρήγγειλε το παθογόνο, γιατί δεν γνωρίζουμε καν το παθογόνο, γιατί ήταν άσκηση και δεν το ψάχναμε συγκεκριμένα. Προσπαθούσαμε να δούμε ιδιότητες. Αυτό είναι στοιχείο διαφοροποίησης και είναι πολλές φορές αυτές οι σπάνιες, τα σπάνια ευρήματα, εκείνα και που πολλές φορές μας καθορίζουν τη διαφοροποίηση μεταξύ δύο πολύ πολύ συγγενών, ενώ του ίδιου είδους, αλλά δύο πολύ συγγενών στελεχών. Και έχει ενδιαφέρον ότι είναι, δεν είναι ο μικροοργανισμός που κάνει το κόκκινο χρώμα, αλλά είναι το παράγωγο, το προϊόν. Δηλαδή δρά λίγο σαν τα προηγούμενα που είδαμε εδώ πέρα. Επίσης, είχατε ένα υπόστρωμα, το υπόστρωμα που ήταν και κλειμένο. Όλοι βάλετε στην επιφάνεια αυτού του υποστρώματος και κάνετε διασπορά. Δεν είδαμε όμως, το χρώμα αυτού του υποστρώματος ήταν κόκκινο-κόκκινο, εντάξει. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε περίπου το ίδιο χρώμα που είχε το υπόστρωμα. Δεν έχω ένα κοντρόλ γιατί τα χρησιμοποίησα στο προηγούμενο εξάμεινο, σας τα έδωσα. Βλέπετε όμως ότι αυτό το υπόστρωμα είναι ακόμη περίπου στο χρώμα που είχε το υπόστρωμα. Άρα λοιπόν, ομολογώντας, είχε αναπτυχθεί μικροοργανισμός στην επιφάνεια και το βλέπουμε, γιατί βλέπω τις αποικίες. Δεν έχει αλλάξει το χρώμα του υποστρώματος. Αυτά τα υποστρώματα τα κεκλειμένα έχουν συνήθως ζάχαρα συγκεκριμένα. Μπορούμε να βάλουμε φρουκτόζη, μπορούμε να βάλουμε γαλακτόζη. Ένα ζάχαρο. Υπάρχουν και κάποια άλλα θρεπτικά συστατικά, αλλά υπάρχει και ένα ζάχαρο. Ο δείκτης αυτά τα υποστρώματα είναι το κόκκινο της φενόλης. Γι' αυτό και το υπόστρωμα έχει κόκκινο χρώμα. Αν λοιπόν το παθογόνο μεταβολίζει το ζάχαρο που υπάρχει μέσα σε αυτό το υπόστρωμα, παράγει προϊόντα που συνήθως είναι όξινα. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτά τα όξινα προϊόντα επιδρούν στο δείκτη της φενόλης και αλλάζουν το χρώμα του δείκτη από κόκκινο σε κίτρινο. Άρα λοιπόν, αν μου αλλάξει το υπόστρωμα αυτό από κόκκινο και μου γίνει κίτρινο, θεωρώ την αντίθεση θετική, δηλαδή θεωρώ το παθογόνο, τον μικροοργανισμό αυτόν, ως ικανό να μεταβολήσει το ζάχαρο που υπάρχει μέσα στο υπόστρωμα και έτσι λέω ότι μπορεί και μεταβολίζει τη φρουκτόζη, μπορεί και μεταβολίζει τη γαλακτόζη. Και χρησιμοποιώ αυτά τα χαρακτηριστικά για να διαφοροποιήσω τον ένα μικροοργανισμό από τον άλλον. Αυτή εδώ είναι μία αντίδραση μεταξύ θετικού και αρνητικού στην ουσία, αλλά και αυτό εδώ χρειάζεται περισσότερο χρόνο υπόασης για να δούμε αν θα μείνει σταθερό το χρώμα ή αν θα αλλάξει, θα γίνει περισσότερο κίτρινο. Πάλι, ένας από τους συμφιλητές στον προηγούμενο ομάδο είχε ένα περίεργο αποτέλεσμα. Ενώ είναι το ίδιο το υπόστρωμα σε όλους σας, όλοι βάλετε διαφορετικούς μικροοργανισμούς. Άρα λοιπόν, θα έπρεπε να πάρετε θετικά και αρνητικά. Αυτός εδώ ο συνάδελφός σας πήρε κάτι που πάλι σπάνια το βλέπουν στους μεταβολισμούς. Δηλαδή, το παθογόνο που έβαλε εδώ μεταβόλησε τα συστατικά του υποστρώματος, αλλά τα παράγωγά του, τα προϊόντα μεταβολισμού του, δεν ήταν όξινα, ήταν βάσεις. Εντάξει. Άρα λοιπόν, επιδρώντας το κόκκινο χρώμα της φενόλης, το έκανε πιο κόκκινο το χρώμα της φενόλης. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ αναμένουμε όξινο το αποτέλεσμα, έχουμε βάση. Και αυτό είναι από τα σπάνια φαινόμενα και τα έχουν ορισμένοι μικροοργανισμοί που τα δίνουν αυτά. Υπάρχουν σε βιβλιογραφία και χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν τους μικροοργανισμούς. Άρα λοιπόν με τα υποστρώματα μπορούμε και βλέπουμε και παραγωγή και δομικά χαρακτηριστικά και μπορούμε να διαφοροποιήσουμε πολύ συγκινείς μικροοργανισμούς. Επειδή όλα αυτά που κάνουμε εδώ πέρα είναι μακρομέθοδοι, οι οποίοι χρειάζονται μεγάλες ποσότητες υποστρωμάτων και συγχρόνως χρειαζόμαστε πολλά θυαλίδια και θυμόσαστε τους πίνακες από τα βιβλία. Πρέπει να πάμε στάδιο σε στάδιο να χρησιμοποιούμε πολλά προϊόντα. Γι' αυτό οι εταιρείες βγάλαν τις μικρομεθόδους, που επομένως φτιάχνουν τις ησυχίες πολλών τεστ πάνω σε ένα strip. Θα το κάνουμε σε άλλο μάθημα αυτό, το έχετε δει σε βιντεάκια. Θα χρησιμοποιήσουν το API για να κάνουμε την τεροβακτηριοειδή. Και εκεί βγάζουμε αθλητικά προφίλ, χρησιμοποιούμε υπολογιστικά συστήματα και βγάζουμε το συμπέρασμα με εγκαστοστιαία αναλογία. 97% τόσο αυτό. Αν θέλει 100%, κάνε και κοινοκία. Αυτό λέμε με υπολογιστικά συστήματα. Πέρα όμως από αυτά όλα που ούτως ή άλλως είναι κλασική βακτηριολογία, επειδή την ιατρική δουλεύει με παθογόνα τα οποία έχουν σημασία στην δημόσια υγεία, στην οικονομία, στην παραγωγή δηλαδή,
Και πρέπει να έχουμε σε ανοιχτά σύνορα ενιαία πρωτόκολλα διερεύνησης αυτών των παθογόνων. Έχουν φτιαχτεί διάφορα ISO, δηλαδή standard μέθοδοι, όπου όλοι τις χρησιμοποιούν βάσει των οδηγιών του ISO και έτσι μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό το διάστημα, σε αυτό το εργαστήριο, όπως γνωρίζετε και σας το έχω ξαναπεί, δουλεύω με τη Σαλμονέλα, που είναι ένα παθογόνο βακτηρίδιο με πολύ μεγάλη σημασία στη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν τα ζώα πρέπει να είναι ελεύθερα της σαλμονέλωσης, γιατί διαφορετικά θα περάσει από το τρόφιμο στον καταναλωτή και θα έχουμε θέμα δημόσιας υγείας. Το πρωτόκολλο λοιπόν αυτό, το ISO, το πρωτόκολλο του ISO, λέει πώς θα πάρουμε το δείγμα, πώς θα δουλέψουμε το δείγμα, ποια στάδια θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε σε τελικό αποτέλεσμα. Και λέει ότι αφού κάνουμε τον προεπλουτισμό σε ένα θρεπτικό υγρό υπόστρωμα, την επόμενη, μετά δηλαδή από τις 18-20 ώρες που θα υποάσουν στους βαθμούς του σεντρικού που μας ενδείχνεται, θα πρέπει να πάρουμε σταγόνες από αυτή την καλλιέργεια που δεν βλέπουμε αποικίες και να τη βάλουμε υποχρεωτικά σε ένα υπόστρωμα που λέγεται υπόστρωμα Modified Vesiviades Semi-Solid Agia. Άρα λοιπόν το εμποάζω και το κρατάω με το καπάκι στην επάνω πλευρά, προς τα πάνω. Από την καλλιέργεια μου την υγρά παίρνω τις τρεις σταγόνες και ρίχνω σε τρεις μεριές από μία σταγόνα και το εμποάζω στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία στον αγροστικό μου κλίμα για τον χρόνο που μου λέει το ISO. Όταν λοιπόν δω μετά από 24 ώρες την καλλιέργειά μου, μου λέει το ISO ότι η σαλμονέλα, επειδή είναι κατά κύριο λόγο μαστιγοφόρο, το 95-98% των στελεχών της σαλμονέλα φέρει μαστίγια, θα μου κάνει αποικίες οι οποίες θα είναι διάχυτες. Γιατί, όπως είπαμε και στο προηγούμενο, επειδή υπάρχουν τα μαστίγια, μπορεί ο μικροοργανισμός και διαχέεται μέσα στο υπόστρωμα, γιατί είναι ημίρευστο το υπόστρωμα, είναι μαλακό υπόστρωμα. Ουσιαστικά κολυμπάει μέσα σε εισαγωγικά το κολυμπάει στο υπόστρωμα. Άρα λοιπόν από αυτές τις αποικίες που έχουν διάχυτη εμφάνιση, θα πάρω από την περιφέρεια και θα πάω στο επόμενο στάδιο και στο ενδεδειγμένο υπόστρωμα. Διακοστικά λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία. Ερευνητικά ή σε κάποιες περιπτώσεις που οι αποικίες δεν έχουν μεγάλη διάχυση αλλά έχουν υποψία διάχυσης, θα πρέπει να πάρω και από αυτές τις αποικίες να διερευνήσω και να πάω στο επόμενο στάδιο. Άρα λοιπόν από αυτό εδώ το υπόστρωμα πάω στο επόμενο που μου λέει το ISO ότι πρέπει να είναι το XLD. Το XLD έχει μέσα δύο ζάχαρα, έχει ζάχαρα και νησίλι που είναι αμινοξύ. Οπότε ουσιαστικά θα δοκιμάσω σε αυτό εδώ το υπόστρωμα το τι συμβαίνει μετά από αυτό εδώ. Τι πιθανότητες μικροοργανισμών έχω για να τους διαφορετήσω πιο συγκεκριμένα. Αυτό το υπόστρωμα, εκτός από τα ζάχαρα που έχει, που είναι προϊόντα ανάπτυξης, ενθρεπτικά συστατικά, έχει και οξύνη του σιδήρου. Τα περισσότερα στελέχη της σαλμονέλα, αλλά και κάποια στελέχη από άλλα εντεροβακτηριοειδή, μιλάμε εδώ πλέον για τα οξυδάσια αρνητικά γραμμαρνητικούς βακτήρους, παράγουν υδρόφυλλα. Όταν λοιπόν παράγουν υδρόφυλλο, ενώνεται το υδρόφυλλο τα οξύδια του σιδήρου και φτιάχνουν θηρούχο σίδηρο. Το χρώμα του θηρούχου σιδήρου είναι μαύρο. Άρα λοιπόν οι αποικίες γίνονται μαύρες σε αυτό το υπόστρωμα. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτά που μου κάνουν μαύρη αποικία, εξ ολοκλήρου μαύρη αποικία ή μαύρη αποικία στο κέντρο και σιγά σιγά γκριζάρει αυτή η αποικία, είναι η ύποπτα να είναι σαλμονέλα. Εντάξει. Όχι όμως μόνο του αυτού καθεαυτού, θα πρέπει να συνδυάζονται τις περισσότερες φορές και με αλλαγή του χρόνου του στριχοστρώματος. Το υπόστρωμα αυτό είναι από το καλούπα. Όταν λοιπόν έχω στέλνει σαλμονέλα, θα μου αλλάξει και το χρώμα του υποστρώματος προς αυτό το χρώμα. Άρα λοιπόν να συνδυάσω την υποψία της μαύρης υπηκίας, δηλαδή την υποψία παραγωγής υδροθείου και την αλλαγή του χρώματος, αμέσως έχω ένα ύποπτο για σαλμονέλα. Αυτό και το διαχειρίζουμε στο εργαστήριο διαφορετικά και το διερευνώ περαιτέρω, εντάξει. Αν δεν έχω αυτή την αλλαγή του υποστρώματος ή αυτή την αλλαγή στην αποικία ή και το συνδυασμό των δύο, δεν κάνω τίποτα. Για παράδειγμα, στην διαγνωστική διαδικασία διερεύνηση μέσω του ISO της ύπαρξης σαλμονέλας, εάν πάρω αυτό το χρώμα, αυτό το υπόστρωμα είναι αυτό το υπόστρωμα. Εντάξει, το ίδιο υπόστρωμα διαφορετικός μικροοργανισμός από το προηγούμενο. Αυτό εδώ μου άλλαξε το χρώμα αυτού του υποστρώματος σε Q
κίτρινο, άρα επέδρασε στον δίκτυο με αυτόν τον τρόπο. Δεν επέδρασε στα οξύδια του σιδήρου, αλλά δεν παράγει υδρόφυλλο. Άρα λοιπόν οι απηχηγίες είναι κίτρινες. Επομένως αυτό εδώ δεν είναι υποπτώτερη σαλμονέλα. Σταματάω εδώ. Εντάξει. Άρα περιόρισα τη δουλειά μου. Εντάξει, άλλα δείγματα φράγουν το ένα, άλλα δείγματα φράγουν το άλλο. Υπάρχει μια ενδιάμεση περίπτωση. Αυτό εδώ. Όπου το ίδιο υπόστομα εδώ, το ίδιο υπόστομα και εδώ. Εδώ έχει αλλάξει το υπόστομα. Έχει γίνει σαν και αυτό το πρόβλημα που έχει σαν μονέλα. Άμα δω όμως την απικία, είναι κίτρινη η απικία. Περίπου ξέρω τι το κάνουν αυτό από τα ενδοβακτηριοειδή. Υπάρχει όμως μια πιθανότητα να έχω ένα αρνητικό στο υδρόθυο στέλεχος στη σαλμονέλα. Άρα διαγνωστικά θα πρέπει να το διερευνήσω περαιτέρω. Δηλαδή και αυτό το θεωρώ ύποπτο. Μόνο ότι γνωρίζω ποιο είναι τα συγγενή των εντεροβακτηριδών που μπορούν να μου αλλάξουν το υπόστομο σε αυτό το δρόμο και να μου αφήσουν την απικία κίτρινη. Επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν στελέχη σαλμονέλα που δεν παράγουν υδρόθυο, αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων να συνεχίσω τη διαδικασία μόνο ενώ ότι η απικία είναι κίτρινη, μόνο και μόνο γιατί το χρώμα του υποστρώματος άλλαξε. Εντάξει. Άρα λοιπόν, διερευνώντας αυτές τις ιδιότητες, αντιλαμβάνεσαι ότι βλέπω και χαρακτηριστικά που έχουν και σημασία πολλές φορές στην παθογένεια. Το υδρόθυο, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο διαφορετικό χαρακτηριστικό, είναι τοξικό για τους ιστούς. Άρα λοιπόν, μπορεί η παραγωγή υδροθείου από αυτού του παθογόνου να θεωρηθεί μέχρι κάποιο βαθμό και ως γλυμνογόνος παράγοντας. Ίσως λοιπόν αυτό να συντελεί στο ότι η σαλμονέλα είναι πιο παθογόνα από άλλα εντεροβακτηριοειδή για τους ιστούς. Δεν γνωρίζουμε μέχρι να διερευνήσουμε πειραματικά. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αντιληφθήκατε και τις διαφορές αυτών των υποστρώματων.